Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Συγκάλεσα το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να σας ενημερώσω για τα σημαντικά, ιστορικά θα έλεγα, αποτελέσματα του χθεσινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωζώνης. Ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών θα σας ενημερώσει επίσης επί των πράγματι πολύπλοκων λεπτομεριών της συμφωνίας αυτής. Πριν όμως αναφερθώ διεξοδικά στις αποφάσεις, θα ήθελα καταρχήν να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό, στην κάθε Ελληνίδα, στον κάθε Έλληνα. Η χθεσινή επιτυχία είναι πρώτα απ' όλα δικιά σας επιτυχία. Τίποτα δεν θα είχαμε καταφέρει χωρίς τη δική σας προσπάθεια, χωρίς τις δικές σας θυσίες. Θέλω να είστε όλοι σας περήφανοι για αυτό που είμαστε, για τον αγώνα μας, για τη χώρα μας. Βρεθήκαμε στο χείλος της Αβύσσου, αλλά δεν το βάλαμε κάτω. Παλέψαμε όπως κάναμε και στο παρελθόν, σε κάθε κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας. Σε όλες τις μάχες που δώσαμε μέχρι σήμερα, σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Κάναμε μεγάλες θυσίες, αλλά όπως είχα δεσμευτεί, οι θυσίες αυτές δεν πήγαν χαμένες. Οι ιστορικές αποφάσεις που παλέψαμε και πετύχαμε είναι η δικαίωση των προσπαθειών μας. Των προσπαθειών ενός ολόκληρου λαού που βρέθηκε κοντά στην καταστροφή εξαιτίας των σφαλμάτων του παρελθόντος. Οι βασικές αρετές μας είναι αυτές που έφεραν το αποτέλεσμα. Είναι η υπομονή, η επιμονή του Έλληνα, το φιλότιμο και η αυτοθυσία. Με τον αγώνα μας καταρρίφθηκαν και μύθοι. Ο μύθος του ότι είμαστε έρμεα των ξένων δυνάμεων, το ότι όλοι είναι εναντίον μας, το ότι οι Έλληνες δεν μπορούμε, το ότι σίγουρα θα χρεοκοπήσουμε. Απαλλάχθηκε ο λαός μας από το βραχνά της χρεοκοπίας. Και αυτές οι αποφάσεις μας δίνουν τις βάσεις και τη δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα για να χτίσουμε την κοινωνία που όλοι θέλουμε και δικαιούμαστε. Αυτό τον αγώνα που κάνουμε. Μια κοινωνία δικαίου, μια κοινωνία ασφάλειας, μια κοινωνία με κανόνες και ευνομία, μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους, δικαιώματα για όλους, και όχι προνόμια για λίγους. Μια κοινωνία δίκαιης κατανομής της ευημερίας. Μια κοινωνία με βιώσιμη οικονομία, σε γερά θεμέλια και προοπτική για τη νέα γενιά. Πάνω απ' όλα μια κοινωνία και μια χώρα με αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση για τις μεγάλες δυνατότητες, περήφανη για τον εαυτό της. Τώρα είναι η ώρα να κοιτάξουμε όλοι μαζί το μέλλον πιο αισιόδοξα. Να αφοσιωθούμε με μεγαλύτερη δύναμη και βέβαια με ασφάλεια στις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες και διψά η κοινωνία. Να δώσουμε προτεραιότητα στην δημιουργική Ελλάδα, την Ελλάδα που μπορεί, που δεν πνίγεται στις δυσκολίες, παλεύει και κερδίζει. Ξέρω πολύ καλά το πόσο δύσκολα περνάει η κάθε ελληνική οικογένεια. Περάσαμε και περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές ως χώρα και ως Έλληνες. Ζούμε τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και μεγάλες ανατροπές στη ζωή μας. Και οι δυσκολίες δεν τέλειωσαν. Αλλά για πρώτη φορά, στον πολύμινο αγώνα που δώσαμε, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ισχυρές συνθήκες ασφάλειας για το μέλλον. Σήμερα μπορούμε να νιώσουμε περήφανοι ότι δεν θα αφήσουμε στα παιδιά μας ένα πρόβλημα που είναι ανυπέρβλητο. Γιατί καταστήσαμε το πρόβλημα του χρέους μας διαχειρίσιμο. Ο πολύμινος αυτός αγώνας ήταν και ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα, αφού η ιστορία τα έφερε έτσι. Έδωσα τον αγώνα αυτόν με αυταπάρνηση, αντιμετωπίζοντας συχνά μια κριτική πολλές φορές δυσανάλογη με τη δική μου ευθύνη για το πρόβλημα της χώρας. Τον αγώνα αυτό τον έδωσα πάντα με τη σκέψη μου συνεχώς στους πολίτες και τη δοκιμασία που περνάνε. Η σκέψη μου πάντα στον κόσμο, στον κόσμο αυτό που αξίζει να ζει σε μια καλύτερη χώρα. Στον κόσμο αυτό που είναι περήφανος, γενναιόδωρος, θαραλέος, αλλά που και οι αντοξότητες τον έκαναν συχνά να νιώσει που του έχουν κόψει, ότι του έχουν κόψει τα φτερά. Πιστεύω πάντα στην Ελλάδα, στις τεράστιες δυνατότητές μας. Και χθες με τον αγώνα μας, τη διαπραγμάτευσή μας και τις διεκδικήσεις μας, η χώρα μας πέτυχε ιστορικές αποφάσεις. Και η Ευρώπη έκανε ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Στην αρχή της κρίσης αυτής, η πατρίδα μας βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού.
Την ίδια ώρα στην Ευρώπη δεν μας άκουγε κανείς. Στους μήνες που πέρασαν, η Ελλάδα έδωσε πολλές και μεγάλες μάχες. Μπροστά στη μεγαλύτερη απειλή που γνώρισε ποτέ η χώρα μας τελευταίες δεκαετίες, πορευτήκαμε από την πρώτη στιγμή βάσει σχεδίου, βάσει συγκεκριμένης διαπραγματευτικής στρατηγικής. Πορευτήκαμε γνωρίζοντας πολύ καλά πως δεν μπορούσαμε να επιτύχουμε εξ αρχής όλα όσα θέλαμε. Πως η διαπραγμάτευση έπρεπε να έχει συγκεκριμένα στάδια με επιμέρους στόχους. Πρώτο στάδιο, βέβαια, ήταν να μείνουμε όρθιοι, να παραμείνουμε ζωντανοί, να μην χρεοκοπήσουμε. Δεύτερο στάδιο ήταν να αρχίσουμε να ανακτούμε την αξιοπιστία μας, ώστε να ενισχυθεί και η διαπραγματευτική μας θέση, βασιζόμενη πάντα σε τολμηρές αποφάσεις, σε μεγάλες αλλαγές και φυσικά στις μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού. Και τώρα το τρίτο στάδιο ήταν να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε αποτελεσματικά το συνολικό πρόβλημα του χρέους, ώστε να πιάσουν οριστικά τόπο οι θυσίες των Ελλήνων. Αποδείχθηκε στην πράξη το πόσο σημαντικό ήταν να πορευτούμε με τη συγκεκριμένη στρατηγική, χτίζοντας βήμα-βήμα την αξιοπιστία μας. Διασφαλίζοντας τη σωτηρία της χώρας, ενισχύοντας την αξιοπιστία μας, ώστε να φτάσουμε τελικά σε συνολικότερες λύσεις. Στην πορεία αυτή, καταφέραμε να δημιουργήσουμε εκ του μηδενός τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης που έσωσε την Ελλάδα και μετά άλλες χώρες από τη χρεοκοπία. Έτσι, καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι για να μπορούμε σήμερα να συμμετέχουμε ουσιαστικά στην Ευρώπη και στη διαπραγμάτευση για την αντιμετώπιση του προβλήματος του χρέους. Καταφέραμε το Μάρτιο, πριν από λίγους μήνες δηλαδή, να πετύχουμε την επιμήκυνση και μείωση του επιτοκίου για τα 110 δισεκατομμύρια του Μηχανισμού Στήριξης. Και στην κρισιμότερη καμπή της πορείας μας των τελευταίων μηνών, στην πιο κρίσιμη στροφή των διαπραγματεύσεων, στη χθεσινή σύνοδο, ξεκαθαρίσαμε εξ αρχής και τις διαπραγματευτικές μας αρχές. Πρώτα απ' όλα, η μακροχρόνια βιωσιμότητα του χρέους με βελτίωση των όρων εξυπηρέτησής του. Η ελάφρυνση του βάρους για την ελληνική οικογένεια. Η απρόσκοπτη κάλυψη των δανειακών αναγκών μας για τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά, μια ισχυρή όθηση στην ανάπτυξη, την αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας, μιας βέβαια βιώσιμης οικονομίας και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή ότι εμείς οι Έλληνες, παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες, κάνουμε τη δουλειά μας. Βάζουμε τάξη στο σπίτι μας. Κάνουμε πρωτόγνωρες θυσίες. Αλλά και αλλάζουμε την Ελλάδα. Και δεν μπορεί αυτή η προσπάθεια, αυτές οι θυσίες, να υποθηκεύονται άλλο πια από τις επιθέσεις της αγοράς, την έλλειψη ασφάλειας και σιγουριάς ευρύτερα ή την αναποφασιστικότητα στο επίπεδο της Ευρώπης. Γι' αυτό και ζήτησα λύση και τώρα. Διεκδίκησα το απλό, το δικαίωμα του Έλληνα και της Ελληνίδας στην ελπίδα. Το δικαίωμα να αλλάξουμε τη χώρα μέσα σε ένα κλίμα σιγουριάς και ασφάλειας. Και όσοι γνωρίζουν την ιστορία, αλλά και τι σημαίνει διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουν ότι η Ευρώπη αλλάζει βήμα-βήμα. Χθες έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα, πρωτόγνωρο και για την ίδια και για την Ελλάδα. Η διαπραγμάτευση ήταν πολύμηνη, ήταν και σκληρή μέχρι το τέλος. Μια απλή σύγκριση του αρχικού με το τελικό κείμενο το αποδεικνύει. Οι χθεσινές αποφάσεις εγγυώνται την βιώσιμη πορεία της χώρας. Εγγυώνται τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Εγγυώνται την μείωση των βαρών εξυπηρέτησής του και την κάλυψη των δανειακών μας αναγκών. Εγγυώνται τέλος ένα αναπτυξιακό πακέτο για την Ελλάδα, ένα, όπως υπόθηκε, ευρωπαϊκό σχέδιο Marshall. Τι πετύχαμε συγκεκριμένα? Διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους και διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την πλήρη απόδοση του προγράμματος σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερον, τίθεται σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της ελληνικής οικονομίας, της πραγματικής οικονομίας, με στόχο την όσο γίνεται ταχύτερη επάνωδο σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και, όπως είπα, της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα βασίζεται στις πραγματικές μας δυνατότητες, στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, όχι σε δάνειες δυνάμεις. Αυτό ενισχύει ακόμα περισσότερο και την βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τρίτον, διασφαλίζονται μέχρι και το 2020 οι δανειακές ανάγκες της χώρας. Τέταρτον, επιτυχάνεται ο διπλασιασμός της μέσης διάρκειας του συνόλου του ελληνικού δημόσιου χρέους, της αποπληρωμής, δηλαδή του χρόνου αποπληρωμής του ελληνικού δημόσιου χρέους.
Πέμπτον, προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμήκυνσης του αρχικού δανείου, δηλαδή του μέρους που έχει ήδη εκταμιευθεί από τα 110 δις, αλλά και αυτού που έχει ήδη επιμηκυνθεί με τις αποφάσεις του Μαρτίου του 2011. Έκτο, το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους για τα επόμενα 40 χρόνια σταθεροποιείται σε επίπεδα κατώτερα του 5%, δηλαδή σε επίπεδα πολύ ευνοϊκότερα από αυτά που ισχύουν στην αγορά. Έβδομο, εισάγεται μηχανισμός επαναγοράς του δημοσίου χρέους στην δευτερογενή αγορά μέσω του μηχανισμού, όπως λέγεται, EFSF, κάτι το οποίο είχαμε διεκδικήσει εδώ και μήνες. Πετύχαμε αυτή την πολύ σημαντική αλλαγή που όχι μόνο την Ελλάδα βοηθάει, αλλά και για άλλες χώρες είναι κατάκτηση, θα λέγα κατάκτηση για την Ευρώπη. Αυτό σε συνδυασμό με την ανταλλαγή υπαρχόντων ομολόγων υπό το άρτιο με νέα 30ετή ομόλογα διασφαλίζει ήδη την μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους κατά 26,1 δις ευρώ, που είναι 12% του ΑΕΠ. Αυτός ο μηχανισμός επαναγοράς είναι ανοιχτός και σε άλλα κεφάλαια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επαναγορά χρέους. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, αν θέλετε το βάρος που αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας, το PSI όπως λέγεται, στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους γίνεται με τρόπο απολύτως ασφαλή για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Διασφαλίζεται πλήρως η παροχή ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία με απόφαση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με εγγύηση του μηχανισμού αυτού του EFSF στο μεταβατικό διάστημα. Ενδυναμώνονται τα κεφαλαιακά οι ελληνικές τράπεζες. Συνεπώς, το λεγόμενο PSI, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, λειτουργεί θετικά με όλο αυτό το σύστημα, με όλες αυτές τις αποφάσεις για την σταθερότητα, τη διαφάνεια, τελικά και τις ίδιες τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που ενισχύεται. Τα πρώτα κρίσιμα χρόνια, μέχρι δηλαδή το 2016, ελαφρύνεται το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, καθώς προβλέπεται μειωμένο επιτόκιο. Επιπλέον, προβλέπεται δεκαετής περίοδος χάριτος για το νέο πρόγραμμα, το πρόγραμμα στήριξης από τον Διεθνή Δημόσιο Τομέα. Η επίπτωση στην εξέλιξη των ετήσιων προϋπολογισμών θα είναι ως εκ τούτου θετική. Ένα παράδειγμα για να σας δώσω, τα επόμενα 3 χρόνια θα δανειστούμε 109 δισεκατομμύρια ευρώ, με 3% πιο φτηνά επιτόκια και 2% πιο φτηνά για τα 3 πρώτα χρόνια. Δηλαδή, ένα 3% σημαίνει ότι θα πληρώνουμε περίπου 3 δισεκατομμύρια λιγότερα το χρόνο. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι ιστορικές και για την Ευρώπη, την ίδια την Ευρώπη. Μέσα από τις δικές μας διεκδικήσεις, τις δικές μας προτάσεις, το δικό μας αγώνα, μέσα από τη δική μας περιπέτεια, αν θέλετε, η Ευρώπη γίνεται όλο και πιο πολιτική. Πιο δυνατή, θα έλεγα επίσης, ξεφεύγει όλο και πιο πολύ από το στάδιο μιας απλής νομισματικής ένωσης, όπως ήταν αρχικά η ΟΝΕ, και ας το δούμε στη διαδρομή του. Το 2009, λίγο παραπάνω από ένα χρόνο πριν, δεν υπήρχε κανένα θεσμικό εργαλείο που να υποστηρίζει την Ευρωζώνη. Κανένα. Πέρα από ένα προβληματικό σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, που ούτε αυτό σωστά επόπτευσε την Ελλάδα, διότι αν είχε κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ που είμαστε. Δείτε σήμερα τι απόσταση έχουμε διανύσει με τα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί ήδη, αλλά και τις χθεσινές ιστορικές αποφάσεις. Αποφάσεις που δείχνουν ότι έχουμε δημιουργήσει ένα οπλοστάσιο απέναντι στις επιθέσεις των αγορών, δείχνουν όχι μόνο την αφοσίωση όλων μας στο κοινό νόμισμα, την πολιτική βούληση δείχνουν να παρέμβουμε αποφασιστικά να ξαναδώσουμε το προβάδισμα της πολιτικής έναντι του παραλογισμού των αγορών ή της επικίνδυνης συμπεριφοράς ακόμα και των οίκων αξιολόγησης. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε όλη τη διάρκεια αυτού του πολύμηνου αγώνα άκουσα και ακούσαμε πολλά. Εύκολα λόγια, εύκολη κριτική, κατεξοχήν από αυτούς που ευθύνονται για τη σημερινή δοκιμασία που περνάει κάθε ελληνική οικογένεια. Περίσσεψε η υποκρισία, ο λαϊκισμός, οι θεωρίες για συνωμοσίες, η πάτριδο καπηλεία, η αφοριστική κριτική, η απαξίωση τελικά των ίδιων των προσπαθειών του ελληνικού λαού. Πολλοί διέπρεψαν στην προσπάθεια να πιστούν οι πολίτες ότι ο αγώνας είναι μάταιος. Η ιστορία δεν τους δικαίωσε. Ειδικά η εξωματική αντιπολίτευση έχασε μια ιστορική ευκαιρία.
έχασε την ευκαιρία να αποδείξει ότι έβγαλε στην πράξη συμπεράσματα για τα σφάλματα του παρελθόντος, για το στρεβλό τρόπο που λειτουργήσε το πολιτικό σύστημα για δεκαετίες. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας, η Νέα Δημοκρατία έχασε την ευκαιρία να συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια και τελικά στην επιτυχία της χώρας και του λαού μας. Γιατί εξ αρχής διάλεξε να είναι στην εξέδρα και όχι στο στίβο της μάχης, ποντάροντας στην αποτυχία της χώρας τελικά, προκειμένου να καρποθεί κομματικά ωφέλη. Ελπίζω όσα κόμματα ακολουθούν αυτή την τακτική να εξάγουν έστω και τώρα τα αναγκαία συμπεράσματα από την ανεπιτυχή ως τώρα αντιπολιτευτική αυτή στάση και να συμβάλλουν εφ' εξής στην εθνική προσπάθεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι έχουμε μπροστά μας ένα καθαρό πεδίο, ένα ασφαλές πεδίο. Έχουμε πολλή δουλειά, έχουμε πολλές αλλαγές. Όσα πετύχαμε μέχρι τώρα, ό,τι και αν καταφέραμε, όλα βεβαίως θα πάνε στράφη αν εμείς δεν συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Για αυτές τις μεγάλες αλλαγές, τις ριζικές αλλαγές στη χώρα μας. Όπως είπα και χθες, θα συνεχίσουμε τον αγώνα και θα τα καταφέρουμε και πάλι. Η Ελλάδα θα αλλάξει, βέβαια μέσα από τον διάλογο, αλλά θα αλλάξει. Δημοκρατικά, αλλά ριζικά και αποφασιστικά. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην ζήσουν ξανά τα παιδιά μας τη θανάσιμη απειλή του χρέους τις επόμενες δεκαετίες. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσουμε τις όποιες αδικίες δημιούργησε το επίγον των αποφάσεών μας, αλλά είναι και ο μόνος τρόπος για να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα και δίκαιη και βιώσιμη, με ελπίδα και προοπτική που σέβεται τους πολίτες της. Και αυτή ήταν και είναι η εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ.